χωρίς χάρτη, στην Τίνο! Μπορεί περισσότεροι από εσάς να σχετίζετε την Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, ωστόσο μας εξέπληξε ευχάριστα η ενδοχώρα της και αυτή θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο Πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό! Περπατήσαμε για ώρες σε παραμυθένια γραφικά χωριά, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη ομορφιά. Και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι. Είδαμε εντυπωσιακές εκκλησίες, περίτεχνα διακοσμημένες από τους ξακουστούς μαρμαροτεχνίτες του νησιού. Εξερευνήσαμε απόκοσμα τοπία απαράμιλης ομορφιάς. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο. Συναντήσαμε χαμογελαστούς και εγκάρδιους ανθρώπους, άλλοι μας κάλεσαν στο χωράφι τους. Δοκιμάζω. Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα. Άλλοι στο εργαστήρι τους. Τέρμα. Άλλοι μας περίμεναν για δουλειά και άλλοι μας κάλεσαν σπίτι τους για να μας μαγειρέψουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές. Λοιπόν, μου είπαν να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, έτσι. Και τραγουδώντας παρέα να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Κοιτάξτε ομορφιά! Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, από την Τίνο είναι ενθαρρυντικές. Το νησί είναι πανέμορφο, ξεχωριστό. Διασχίζουμε τον δρόμο από τη χώρα προς τον Πύργο και πραγματικά βλέπουμε συνεχώς πανέμορφους γραφικούς οικισμούς. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Μάνθο. Τι γίνεται? Καλώς σε βρήκα. Καλώς ήρθες, Τίνο. Τι κάνουμε? Ωραία, μια χαρά. Εσύ? Εδώ πού είμαστε τώρα? Εδώ είμαστε στο Εξόμβουργο. Είμαστε έξω από τα τείχη του Ενετικού Κάστρου. Εδώ ανέκαθεν ήταν η Ακρόπολη της Τίνου. Από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα ήταν το οικονομικό, το διοικητικό κομμάτι του νησιού. Έχουν βρεθεί ερείπια από το αρχαίο τείχος της αρχαίας πόλης. Έχει βρεθεί νεκροταφείο των κλασικών χρόνων εδώ από κάτω. Στην ουσία ήταν, επί ενετών ήταν εδώ η πόλη για να προστατεύεται το νησί, να φανταστώ. Ναι. Και να έχει και υποπτία. Ακριβώς. Οι Ενετοί τον έφτασαν στο νησί το 1204. Ξεκίνησα και φτιάχναν το κάστρο εδώ πάνω στο Εξόμβουργο. Και τι, ναι, θα κάνουμε σήμερα, για πες τώρα. Σήμερα θα κάνουμε Via Ferrata. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ας ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι? Είναι πεζοπορία. Μάρθο, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί πάνω μπορείς να τον αφήσεις δεμένο. Να τον ξανακατεβάσω. Και να μην ξανακατεύει ποτέ. Και να φύγεις. Να εισχάσω. Μ' αγαπάει. Φαίνεται. Είναι στην αρχή λίγο μέχρι να πάρεις το κολλάι. Ναι. Να το αναδείχνει πώς κλιπάρεις, ξεκλιπάρεις. Όσο συνεχίζει η διαδρομή θα δεις, θα τα χειρίσεις όλο και πιο εύκολα. Τέλεια θεά. Εδώ πέρα είδες, η θεά μας ανταμείβει αρκετά. Πάντα έτσι γίνεται. Έτσι. Μάνθο, εσύ από εδώ? Ναι, καταγωγή και δύο γονείς από εδώ πέρα, από κόμη και από αγάπη. Βέβαια, μεγάλωσα και έτσι στην Αθήνα και ήρθα μόνιμα το 2013 και καταστάθηκα εδώ πέρα. Και γιατί ήθελες να κάνεις τη Via Ferrata εδώ? Κοίτα, πάντα μου άρεσε, σκεφτόμουν πώς θα γινόταν μια διαδρομή να κυκλώσουμε το Εξόμβουργο. Δεν υπήρχε πεζοπορική διαδρομή. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά μέσα, ουσιαστικά μέσα αναρρίχησης. Οπότε είπα ότι, ίσως γίνει και μια Via Ferrata εδώ στην Τίνο.
Γιατί δεν ξαναγνωρίζει, δεν υπάρχουν πολλές βιαφερέτα γενικά στην Ελλάδα και είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό και πολύ ιδιαίτερο. Και όταν λέμε βιαφεράτα, τι εννοούμε, να πούμε στον κόσμο. Ναι, βιαφεράτα ουσιαστικά η ορολογία σημαίνει σιδερένια οδός. Βιαφεράτα ξεκίνησε από τους Δολομίτες στην Ιταλία, όταν ο Ιταλικός στρατός ήθελε κάπως κάποιο τρόπο να διασχίσει τους Δολομίτες. Και έφτιαξε αυτές τις διαδρομές με τα σειρματόσκηνα. Και έβαζε σιδερένια σκαλοπάτια, σιδερένια αερογέφυρες, σειρματόσκηνα, το οποίο από τότε μέχρι τις μέρες μας καθιερώθηκε και έχει γίνει σαν επέθρια δραστηριότητα. Μάνθο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και καλά. Για την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είσαι πάνω στο βράχο και έχεις πανοραμική θέα από όλο το νησί και μπροστά το καταγάλανο Αιγαίο. Μάνθο, ωραία. Σε ευχαριστώ να καλά. Να είσαι καλά, καλή, καλή συνέχεια. Συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Και τα λέμε. Ωραία, χάρηκα. Τόσα νησιά φέτος το καλοκαίρι, Θάνο. Τόσες βουκαμβίλιες, τόσα χρώματα. Ένα λουδάκι δεν μου έχεις δώσει. Για τον κύριο σκηνοθέτη, με αγάπη. With love. Oh, thank you very much. With love, for you. Έτσι, πέτα τα λουλούδια. Χωριό Φαλατάδος. Το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τον Πύργο, είπαμε, εδώ στην Τινοπαιδιά θα γεμίσει το μάτι σας από όμορφα χωριά. Χρόνο να έχετε και όρεξη να τα περπατήσετε και να τα εξερευνήσετε. Ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό, όπως και σε όλα στην Τίνο. Και λίγα πίσω από αυτές τις καμάρες θα φτάσουμε στη γραφική πλατεία με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Τριάδας. Το χωριό, παιδιά, είναι ξακουστό για τη Ρακή. Υπάρχουν πατητήρια και αποστακτήρια πολλά στο χωριό και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το Ρακιζιό, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Θανό, μήπως να κάτσουμε σε αυτό εδώ το τραπεζάκι εδώ, να δοκιμάσουμε τη ρακή που λέει ότι είναι ξακουστό το χωριό. Τι λες? Αφού είμαστε, ήρθαμε από ξανά. Έτσι. Θάνο, πάμε να βρούμε το φίλο μου τον Φραγκίσκο, ναι. Ο οποίος με ακολουθεί στο Instagram, ναι. Και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του. Βασικά είναι μαρμαροτεχνίτης, ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα του. Πήγε σπούδες, αλλά τελικά γύρισε στην Τίνο και ασχολείται με αυτό. Και επειδή δεν έχει χρόνο να βγούμε για καφέ, μου λέει, έλα από το μαγαζί. Οπότε, πάμε. Πάμε και δεν πάμε. Θα κάνουμε. Πάμε να το συναντήσουμε. Φραγκίσκο, έλα, πού είσαι? Ρε Μίτσο, άργησες. Άντε σε, να περιμένουμε, έχουμε και δουλειές. Τι δουλειές? Έλα, πάμε, 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 έλα, καλώς ήρθες, πάμε. Μεροκάματο. Μεροκάματο, μεροκάματο, έλα, έλα, έλα. Ας την τσάντα, έλα να βοηθήσεις. Έχουμε παραγγελία, τι φας? Ναι, 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 πάμε. Πάμε πίσω. Περίμενε. Έτσι. Ωραία. Πάμε να το δω.
Για να δούμε. Αλφαδιά, ε. Πολύ καλό. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε για τα επόμενα. Εδώ λίγο νομίζω. Θα το τσεκάρεις να το δεις. Το φάμε. Πρέπει να το φάμε λίγο εδώ. Ναι. Ωραία. Το πάμε. Πάμε. Έλα. Έτσι βγαίνει το μερογάματο στην εκπομπή. Ακριβώς. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Με το που έφτασα, κατευθείαν στη δουλειά, ρε φίλε. Αφού ρε Δημήτρη, άργησε, τι έκανε. Κατευθείαν δηλαδή στο μερογάματο. Ναι. Άργησε και εσύ και δουλειά έχουμε και εμείς δουλειές. Έχω δει και κάτι γαϊδουράκια εδώ πέρα. Αυτά είναι για απέναντι, είναι για Μύκονο, ναι. Πού τα θέλουν τα γαϊδουράκια στη Μύκονο. Μέσα σε ξενοδοχεία είναι τα συγκεκριμένα. Ο πατέρας είναι γλύπτης και τα κάνει, ε. Ο πατέρας μου είναι μαρμαρογλύπτης. Αυτά τα έχει σχεδιάσει ένας αδερφός μας που είναι γλύπτης κι αυτός. Μας τα είχαν φέρει εδώ για επισκευή, τα επισκευάσαμε και είναι για να πάνε Μύκονο. Πώς και έμπλεξες με την τέχνη του μαρμάρου. Από τον πατέρα μου σίγουρα. Έχει τελειώσει τη σχολή στον πύργο. Μια δουλειά που μου άρεσε. Την κάνεις επειδή σου αυτό θέλω να την κάνεις επειδή σου αρέσει ή την κάνεις για βιοπεριστικό λόγο. Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πάμε από εκεί. Ναι. Σου έχω κάνει ένα δώρο. Ωραία, για να δω. Αυτό εδώ είναι για την εκπομπή σου. Oh, έλα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Χωρίς χάρτη. Και πλακέτα. Κοίτα εδώ κύριε σκηνοθέτα. Μέχρι και πλακέτα σε κάνανε. Όχι εμένα, την εκπομπή μας κύριε σκηνοθέτα. Ευχαριστώ ρε Φραγκίσκο. Είναι το πρώτο δώρο που γίνεται για αυτή την εκπομπή. Έτσι, μπράβο. Το πρώτο δώρο. Αλήθεια. Ναι. Δεν μας κάνετε δώρο, Φραγκίσκο. Έλα ρε. Δεν μας κάνετε δώρα. Καλώς ήρθατε στο χωριό Τριαντάδος. Πάμε κι εμείς να κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να το δούμε κι αυτό καλύτερα. Το χωριό αυτό υπήρξε, παιδιά, κεφαλοχώρι και το χαρακτηρίζουν οι πηγές του. Υπάρχουν, λέει, στο χωριό δύο βρύσεις, οπότε αυτές αναζητούμε για να πιούμε λίγο νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Καταραίω. Έλα, εδώ μας είπανε, Θάνο. Πού είναι? Έλα, νάτες. Α, δεν είναι πηγή, φίλε. Είναι πλήστρες. Έλα να δεις. Εδώ, φίλε, ερχόταν η νοικοκυρά του χωριού. Και έπλαινε. Λοιπόν, Θάνο, κάνε εικόνα τώρα, έτσι. Όλες οι γυναίκες του χωριού, μαζεμένες εδώ, να πλένουνε, κοτσομπολιό φουλ, και εννοείται, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις, θες και την προστασία του Θεού. Εδώ, η εικονίτσα, να τους παρακολουθεί, να επιβλέπει, να ευλογεί. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλήστρες. Βέβαια, μας είπαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Ωστόσο, για πόσιμο νερό, μας είπαν να πάμε στα από πάνω χωριό, στα δυο χωριά, έτσι λέγεται, που εκεί υπάρχει μια πηγή για να πιούμε πόσιμο, δροσερό νερό, γιατί δεν την παλεύω άλλο. 38 βαθμούς. Βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Τριαντάρος. Κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι. Γενικότερα, παιδιά, εδώ στην Τίνο θα γεμίσει το μάτι σου από τέτοιες όμορφες εκκλησίες και αυτό το λευκό του ασβέστη δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο που αν έρθεις στο νησί θα το βλέπεις πολύ συχνά. Χορταίνει το μάτι σου. Κάθε γωνιά κρύβει τόση ομορφιά, πραγματικά, που δεν χωράει ο νου σου. Όρεξη να έχεις
να περπατήσεις και να εξερευνήσεις πιθαμή προς πιθαμή όλα τα χωριά στην Τίνο. Α, φτάσαμε στην πηγή. Πηγή παρεκκλήσει. Πάλι εδώ βλέπετε εικόνα, καντιλάκι, βάθρες για να πλένουν οι γυναίκες τα ρουχαλάκια τους. Θα πιούμε το νεράκι μας. Αχ. Φήμες λένε, παιδιά, ότι το νερό αυτό έρχεται από πτυχίο. Με υπόγεια. Ρεύματα εννοείται, έτσι. Δύο χωριά, μικρό χωριουδάκι, ωστόσο παιδιά έχει τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουμε δει μέχρι τώρα στην περιήγησή μας στα χωριά της Τίνου. Είσαι το καλοκαίρι σε μια παραλία και σε καίει ο ήλιος και θες να πας κάπου σε μια δροσούλα να απολαύσεις το γεύμα σου. Έρχεσαι εδώ, κάτω από τα πλατάνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, τέσσερα πλατάνια, να καθίσεις, να δροσιστείς, να πιεις τον καφέ σου, να φας, ό,τι θες, ρε παιδί. Δεν υπάρχει πιο όμορφο συνέστημα να ξυπνάς μαζί με την Ανατολή. Πρωινό καφεδάκι στον Πάνορμο. Εδώ στον όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό μπανάκι. Πρωινό μπανάκι, ναι. Κάθε μέρα, ε. Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ. Α, το βράδυ. Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα. Πώς σε λένε? Γιώργος. Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου. Βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω. Α, είσαι και δρομέας. Είμαι και δρομέας μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς. Είμαι και βουνίσιος. Πώς και μαραθώνιος έχεις κάνει? Έχω κάνει τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος. Και πόσο χρόνο είσαι? Είμαι τώρα 79. Αυτά είναι. 99. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να έτσι... Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις. Έγινε. Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα. Για τα πάντα. Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ. Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις. Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της. Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο. Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο. Αν έρθεις στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου.
Άγια Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοκλήσι. 5 λεπτάκια. Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις, να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι. Άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μια φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε! Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο. Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θα είναι χωρίς χάρτη, φίλε. Ναι ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη. Έτσι. 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 Πάμε. Αυτό είναι μια στάση λεωφορείου, εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία. Χωριό, ρε Βαγγέλη. Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους, λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
Τι αν φαινόμαστε ταλαιπωρημένοι, Φαινόσαστε, είναι η αλήθεια. Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία. Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα. Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία. Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν αφορά. Δεν είχα ακούσει. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα. Λατομεία. Λατομεία. Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως, βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε, έτσι ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και παρέτημα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου. Γενέτειρα του Χαλεπά. Βεβαίως, του Χαλεπά και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που Ακριβώς. πάνε όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου. Περνάνε από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες. Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι. Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία. Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό. Ωραία, Βάγκος, ευχαριστώ φιλέ. Να είσαι καλά παλικάρι μου, εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια. Αυτός είναι ένας περιστερώνας. Υπάρχουν παντού στις Κυκλάδες, αλλά εδώ στην Τίνο οι περισσότεροι και οι πιο όμορφοι. Την εποχή των Ενετών, οι περιστερώνες ήταν ένα είδος επίδειξης πλούτου. Ωστόσο, αργότερα, όταν έφυγαν από τη Μεσόγειο, οι περιστερώνες πέρασαν στα χέρια των απλών λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα περιστέρια, εννοείται, για διατροφή, αλλά και το σημαντικότερο, την κοπριά τους για λίπασμα για τα μποστάνια. Πάμε να μπούμε στο εσωτερικό από έναν περιστερώνα. Ο Αντώνης εδώ προσφέρθηκε να μας φέρει στον περιστερώνα του, να μας τον δείξει. Αυτή είναι η κοτσιλιά που χρησιμοποιούν στα, αυτή, ναι. στα είναι... άνυδρα, ε. Ναι. Να σου πω, κάνει δουλειά όντως. Κάνει. Κάνει όντως ή είναι... Το καλύτερο και για πατάτες, κάνει για τα πάντα. Είναι το καλύτερο και πιο... το καλύτερο λίπασμα. Να σου πω, δεν μας δεις κανένα σακούλι να πάρουμε μαζί να το πάω στον πατέρα μου στον μπουστάνι, γιατί οι ντομάτες φέτος δεν πάνε καλά. Σας δώσω. Όπως βλέπετε η πόρτα δεν ανοίγει. είναι φουλ. Ο περιστερώνας αυτός είναι από τον παππού μου, εγώ τον είχα συντηρήσει, ήταν για να βουλήξει, τον σοβάτισα μόνος μου, εντάξει, μπετό ρίξαμε από πάνω, με βοηθήσαν από το χωριό, βάζαμε τη λεγόμενη αγκαρία. Είχαν έρθει καμιά 25 άτομα, τους κάναμε ένα μεζένα, κρασί, τους έπαιξε με τα κορντεόν, τραγουδήσαμε και μετά. Εμάς θα μας παίξεις τίποτα. Αμέ. Εντάξει, δεν κάναμε καμιά αγκαρία, αλλά μπορεί να μας παίξεις. Μόνο τον κόπο που κάνετε αυτό για να προβάλλετε αυτά τα πράγματα, αξίζει τον κόπο. Να είστε καλά. Ωραία, πάμε. Καλώς ήρθες στο χωριό. Το χωριό. Καλώς ήρθες στην απάνω μεριά. Ωραίο το. Για σένα το βάλε το outfit. Ωραίο, είναι το... ωραίο. Πού πάμε. Λοιπόν, πάμε για μεριά Τσικνιά, περιοχή Τσικνιάς, ναι. Και θα καταλήξουμε σε ένα μαγικό μέρος. Τέλεια. Θα δεις. Ωραία. Πάμε.
Λοιπόν, μέχρι στιγμής, παιδιά, η εμπειρία στην Τίνο είναι μοναδική. Φιλόξενοι άνθρωποι. Και νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο. Θάνο, μη κουνάζεις, φίλε. Δεν κουνάω εγώ, άνθρωπε. Μη κουνάζεις, Θάνο. Τι ωραία. Χωρίς κάρτη στην Τίνο. Πάμε προς πλατή, εδώ, πάνω από το αγροτικό του Μάρκου. Τι ωραία μέρη είναι αυτά. Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή πλατή. Είναι οι αγρικίες εδώ. Αγρικίες, ναι. Υπάρχουν αμπέλια ακόμα που τα φροντίζουν. Υπάρχουν κήποι, ελιές, ζώα. Κατοικίες όπου έρχονταν οι άνθρωποι τους θερινούς μήνες. Έμεναν εδώ για να φροντίζουν τη γη τους. Και σε αυτή που θα πάμε τώρα μπαίναν και μόνιμα. Δημήτρη, πώς φαίνεται? Εγώ θα σου πω, όλη μέρα σήμερα ήμουν μέσα στον ήλιο. Το ότι βρίσκομαι κάπου σκιερά στην Τίνο αυτή τη στιγμή, νιώθω και δροσιά. Είναι ευλογία πραγματικά. Το είχα τόσο ανάγκη. Τελικά τα πιο απλά πράγματα είναι τα πιο σημαντικά. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Έχω καταγωγή πλήρως από εδώ, έχοντας ψάξει τις ρίζες μου ιστορικά. Έχω τελειώσει το ιστορικό και αγγλικό τμήμα του Καποδιστριακού. Είμαι παιδαγωγός. Λατρεύω τα παιδιά. Λατρεύω τα παιδιά και την Τίνο. Αλλά δεν άνταξε τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Και έχοντας τρομερές εμπειρίες, να είναι καλοί γονείς μου και η οικογένειά μου η ευρύτερη, που με μίμησε σε αυτό το μαγικό τόπο. Μετά από μια περιπέτεια υγείας του 2019, αποφάσισα ότι θέλω να ζήσω τη ζωή μου πιο απλά στον τόπο που αγαπάω και με τους ανθρώπους που λατρεύω. Διάβασα, λέει, η Τιτίνος είναι, λέει, από τα νησιά τα οποία τους επισκέπτες και τους κάνει μόνιμους κατοίκους. Είναι πολλά τα δείγματα ανθρώπων σαν και σένα που αφήνουν την πόλη, είτε έχουν ρίζες από εδώ, είτε επισκέπτες όπως είχαμε εμείς, κύριε σκηνοθέτα. Δημήτρη μου, η Τίνος είναι η άνθρωπή της. Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι, είμαστε θέλημα να νιώθεις σπίτι. Έτσι, να νιώθεις σπίτι σου. Γιατί τα ντουβάρια έρχονται και παρέρχονται. Έτσι, οι άνθρωποι μένουν. Λοιπόν, μια ερώτηση τώρα. Πίνασες? Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε να τσιμπήσουμε. Ναι, εγώ πίνασα λίγο. Εγώ θα πω με το Θάνος, θα κάτσε εδώ, θα πάω μια βόλτα μέχρι τη θάλασσα. Όχι, φαγητό. Φαγητό. Πάμε στη φίλη μας την Τερέζα και τον Αντώνη. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, πάμε. Από εδώ, κύριε Μάρκο. Έμαθες τον τόπο, Θάνο, πεινασές. Λιγάκι με έχει κόψει. Λοιπόν, πάμε στην Αγρικία τώρα. Εμείς στο νησί τα λέμε καλύβια, θυμάσαι το καλύβιο του θείου μου. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι Αγρικία. Η Τεράζα λοιπόν έχει φτιάξει για μας τοπικά δέσματα. Έτοιμος? Πάμε. Έλα. Ψάχνω την Τερέζα. Πού είναι? Να τη Τερέζα! Γεια σας! Λοιπόν, εσύ έμαθα ότι μας ετοιμάζεις εδώ τα ωραία πράγματα. Κάτι να δοκιμάσετε από την τοπική κουζίνα. Όχι απλά να δοκιμάσω, έμαθα ότι είσαι καλύτερη σε αυτό το τομέα. Τώρα θα δοκιμάσετε όμως. Εντάξει, είμαι πολύ αυστηρός. Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι. Και πολύ πεινασμένος σήμερα. Μ' αρέσουν οι αυστηροί γενικά. Ωραία. Πάω να κάτσω έξω γιατί έχω σκάσει. Ναι. Και λίγο νεράκι θα μας φέρεις. Βέβαια, κρύο. Ναι, παγωμένο. Από την πηγή. Μπουζ. Λοιπόν, μου είπα να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, έτσι. Τερέζα, βλέπω μόνο μεζές δεν είναι αυτό. Είναι. Για μας είναι μεζές, αυτό είναι μεζές. Τι μας έφτιαξε εδώ? Λοιπόν, έχουμε φτιάξει όλα, είναι όλα ντόπια βασικά. Είναι χόρτα που τα μαζέψαμε από τον κήπο, είναι βλήτα. Ναι, πόμπα, αγαπάμε βλήτα. Είναι σαλάτα χωριάτικη όλα από τον κήπο, ό,τι βλέπεις και οι ελιές δικές μας. Είναι μαραθοτηγανίτης, πολύ κλασικό ντόπιο ορεκτικό, λουκάνικο τηγανιτό, τα κλασικά λούζα και τυράκι, χειροποίητα και αυτά, και το κατσικάκι λεμονάτο, κατσαρόλας.
Αυτό πώς το είπες? Μαραθοτιγανίτες. Μαραθοτιγανίτες. Mm-hmm. Έχουν μάραθο. Μόνο μάραθο, κουρκούτι. Μάραθο λαχανικά και κουρκούτι. Mm-hmm. Πω. Κύριε σκηνοθέτα, όπως κατάλαβες... Θα τα φας όλα μόνος σου, ε. Όχι, μόνος δεν μπορώ να τα φάω. Κουραστήκαμε να βλέπεις τώρα εδώ τι θα απολαύσουμε, έτσι. Το καλύτερο. Ωραία, παιδιά, ελάτε. Καλή μας όρεξη. Τρώμε. Είμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες, ωστόσο παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα! Πού πας? Είπα να πούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία. Ωραία. Ντοματίνια, ε. Ωραία, ωραία, ωραία. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα? Ωραία. Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου? Γιάννης. Δημήτρης, φίλε. Γεια σου, Δημήτρη. Από εδώ, από Τίνο. Τίνο, ντόπιος. Ντόπιος, ε. Μαμά, μπαμπά, όλοι. Ποιο χωριό? Κόμη και Κέχρο. Είναι συνδυασμό. Λοιπόν, θα σου πω τα αλήθεια. Μποστάνι εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ. Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό, θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά. Ωραία. Για να σε δω. Για να δούμε. Αρχικά. Τραβάς. Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, ναι, την κόβουμε, γενωμένη. Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh. Κύριε σκηνοθέτα. Ναι. Δοκιμάζω. Δοκιμάζω. Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα. Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές. Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό. Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι? Είναι βελανίδι, το μεγάλο. Όπως είπα και πριν, παιδιά, το Τιτίνος έχει φοβερό φαγητό. Έχει να κάνει με αυτό, με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι? 28. 28. Ρε, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ. Πάει η σειρά. Και προμηθεύεται να φανταστώ. Τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά, όλα σπίτια, τα πάντα. Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά. Σκηνοθέτα, πάρε ένα. Πάρε άλλο ένα. Κι άλλο. Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν? Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση. Σύνορα. Σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι. Χωράφι με χωράφι, καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα. Ακριβώς. Για να προστατεύεται το μπουστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα. Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει. Σωστό. Σωστό.
Πόσο θέλουν ακόμα με την τζενούλα? Αυτή θέλει μια βδομαδούλα. Okay. Έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες οι τσαγκινάρες. Όχι. Τσαγκινάρα Αττίνου, πιο γνωστό λαχανικό. Έλα, βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε οι παραγωγοί ψάχναν ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουν. Ναι, ναι. Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει. Δεν έχω δει, όχι. Σε ευχαριστούμε, Γιάννο. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε πάμε μια κολυμπήθρα. Να πάτε είναι ωραία παραλία, από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού. Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω. Άντε, πάμε. Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο, ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε. Σε έπιασα. Θα τα δοκιμάσεις. Μπορώ. Αμέ. Αλήθεια λες. Ναι. Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω. Πρέπει να έρθεις μέσα όμως. Α, ναι, σωστά. Στην πόγα της αφήσεις το σάκο. Έλα, ναι. Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα. Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις. Οκ. Okay. Βάλε την ποδιά σου. Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά. Και τώρα, όπως με μαθαίνει και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βάλει και εσένα, εντάξει. Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο. Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος. Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Και εγώ Γιάννης. Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Χτύπησα του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις. Ωραία. Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι. Δεν γίνεται αυτό. Βάλε τον αγκονά σου εδώ να είναι σταθερό. Ναι. Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου. Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε. Ανέβαζε από παλά, παλά, ε. Παλά, παλά. Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι. Να του κάνουμε ωραίο. Στο καράκι. Κοκκυρεμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε. Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε μπράβο. Τίποτα. Κάνουμε καλή δουλειά. Ποια είναι το χέρι σου. Είδες. Δεν είσαι από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο. Ναι. Και πώς ήρθες στην Τίνο. Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε. Οκ.
Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση? Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα. Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι. Παραγγελίες, τέτοιο. Ναι. Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου? Όχι, στη χώρα πάλι σε φνιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή. Δηλαδή όσοι πιάνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν αμφιφιώτες κυρίως. Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η εγγονή μου τελευταία. Πόσο χρόνο είσαι? Τώρα. Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα? Δεν είμαι. 83. Βάλε. 85. Βάλε κάτι. Κι άλλο. Έτσι, το αλάτι. 87. Μπράβο. Να τα κατοστήσεις, θα σου πω. 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι? Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Να είσαι γυρός δυνατός. Και εσείς να είστε και καλά. Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό. Ψυχραιμία θέλεις. Είσαι πάρα από κάτω. Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί, οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους. Πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Μάλλον αυτό θα εννοούν μπαλκόνι του Αιγαίου. Το ταξίδι μας στην Τίνο ολοκληρώνεται μαζί με αυτήν την εκπληκτική δύση. Να περνάτε τέλεια, καλό καλοκαίρι και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!